Από το ξεκίνημα της εκπομπής, τηλεοπτικά συναντιέμαι μαζί της για πρώτη φορά. Ούτως ή άλλως, η Έλληνα Κρήτα δεν μας έχει συνηθίσει σε τηλεοπτικές εμφανίσεις. Είναι κάτι σπάνιο έως σπανιότατο. Όμως, τη διαβάζουμε και μάλιστα με πολύ προσοχή και όπως έλεγα και νωρίτερα, είναι η γυναίκα εκείνη η οποία έχει πάρα πολύ επιρροή στα γραπτά της στο Facebook. Δημιουργεί αναστατώσεις. Τι σημαίνει όμως για εκείνη το Facebook και γιατί γράφει. Και αν φοβάται καθόλου τις αντιδράσεις, γιατί ωραία να λέμε αυτό που πιστεύουμε και αυτό που νιώθουμε. Αυτό όμως έχει πάντα και κάποια αντίδραση. Είναι έτοιμη γι' αυτό, την ενοχλεί, την επηρεάζει. Θα μας τα πει σε λίγο η Έλληνα Κρήτα, αφού πρώτα δούμε το βίντεο που ακολουθεί. Γεννήθηκα στην Αθήνα Κυριακάτικα. Αγάπησα τη Θεσσαλονίκη. Ήθελα να γίνω μοδίστρα. Έγινα δημοσιογράφος. Ατυχώς για τη δημοσιογραφία. Ευτυχώς για τις μοδίστρες. Έτσι συνήθιζε να συστήνεται στο κοινό στα επιστόφυλλα των πρώτων βιβλίων της. Με χιούμορ καλοραμένο, καλοακονισμένο, βιτριολικό και κατά βάθος τρυφερό. Το ίδιο χιούμορ που ποτίζει όλη τη ζωή ή τις ζωές της. Διότι η Έλενα Κρήτα έχει ζήσει πολλές. Μια δεν της φτάνει. Ευτυχώς για εκείνη από 18 χρονών, από τότε που ξεκίνησε να αρθρογραφεί στο ταχυδρόμο μέχρι σήμερα, που το εμβληματικό ευθυμογραφημά της είναι η χρόνια αναγνωστική συνήθεια των Σαββατιάτικων νέων, οι πιστοί της δεν έπαψαν στιγμή να αναζητούν την περιπετειώδη ιδιοσυγκρασιακή γραφή της. Το παλμαρέ της, όπως λένε, περιλαμβάνει θητεία σε μεγάλες εφημερίδες και ραδιόφωνα. Έχει γράψει βιβλία πολλά, blockbuster σενάρια ελληνικών σειρών, ένα θεατρικό, κάμποσες μεταφράσεις και διασκευές ξενόγλωσσων έργων. Έχει παίξει ως ηθοποιός στην τηλεόραση και στο θέατρο, έχει παρουσιάσει εκπομπές συνεντεύξεων, μαγκαζίνο και τηλεπαιχνίδια. Έχει βραβευτεί αμέτρητες φορές για όλα. Στα ψηλά του βιογραφικού της θα βρείτε τα πραγματικά σημαντικά πράγματα της ζωής της. Πως είναι κόρη του Λουκία Κρήτα, του Κύπριου δημοσιογράφου, λογοτέχνη και επιφανούς πολιτικού, βουλευτή και υπουργού. Και της Σίλβας Γιαβάσογλου Ακρήτα, επίσης πολιτικού και υπουργού των κυβερνήσεων του Πασόκ. Πως είναι κάτοικος Φιλοθέης, τρυφερή σύντροφος του Γιώργου Κυρίτση, δοτική μητέρα του Παύλου και επίσης το πρόσωπο που φροντίζει μισή ντουζίνα τετράποδα, σκύλους και γάτες. Πως είναι κοκέτα, αγαπά το σινεμά, το θέατρο, την όπερα, τα βιβλία, τις βραδιές με φίλους, θα ήθελε να κάνει ταξίδια, αγανακτεί με την αγένεια, τη σοβαροφάνεια και την έλλειψη παιδείας και απολαμβάνει την έκρηξη πληροφορίας στο διαδίκτυο. Αυτή η μη πληκτική διανοούμενη με την πύρινη γλώσσα διεκδικεί επίσης τον τίτλο του πιο επιδραστικού προσώπου του ελληνικού Facebook. Κάθε της ανάρτηση μοιράζεται, σχολιάζεται ή επιβραβεύεται αμέτρητες φορές από τους περίπου 155.000 φίλους της. Πρόσφατα ολοκλήρωσε τις online σπουδές της στην κοινωνιολογία με εξειδίκευση στην ψυχολογία και την εγκληματολογία και ξανασυστήθηκε στο κοινό της ως συγγραφέας αστυνομικής λογοτεχνίας. Ο Φόνος 5 Αστέρων και το πιο πρόσφατο μυστικό της Μπλε Πολυκατοικίας είναι δύο βιβλία, δύο ακόμα παιδιά της που της μοιάζουν. Έχουν ρομάντζο, χιούμορ, ενίγματα, ανατροπές. Περιπλανώνται σε όλη την κοινωνική και πολιτική σφαίρα με γλώσσα έξυπνη, σαφή και θαραλέα. Και οπωσδήποτε, όπως η Έλενα Κρήτα, δεν ανήκουν στο μέσο όρο. Ευτυχώς για τους Έλληνες συγγραφείς και για τους δημοσιογράφους. Καλωσορίσουμε λοιπόν την Έλενα Κρήτα. Πολύ χαίρομαι που είστε εδώ. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Πολύ ωραία είναι εδώ. Και πολύ ωραίο το πλατό. Με γεια και όλα χαίρομαι να πάνε πολύ καλά. Που σας αρέσει. Ήτανε... Και εμάς μας αρέσει πολύ, αλλά κάθε φορά μια αλλαγή. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να φέρει. Δηλαδή, αν θα πάρει θετικά σχόλια αρνητικά ή αν κάτι που δεν έχεις αλλάξει, σαν εικόνα. Αλλάζουμε σκηνικό κάθε 2-3 χρόνια. Αλλά σαν εικόνα είναι κάτι τελείως διαφορετικό από ότι εγώ έχω κάνει στα 20 τόσα χρόνια στη τηλεόραση. Οπότε δεν ήξερες αν αυτό θα τους φάνει περίεργο για μένα. Σας εύχομαι να έχετε μια πολύ καλή και δημιουργική χρονιά. Το εύχομαι και το αποζητώ. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε λίγο για το Facebook. Εάν το Facebook για σας είναι ας πούμε το νέο κομμάτι στο δρόμο της εφημερίδας. Κάποτε γράφατε εκεί, τώρα μπορεί να είναι αυτός ο δρόμος για να μιλήσετε σε όλες τις ηλικίες. Ο δρόμος της εφημερίδας, δηλαδή στα νέα που αρθρογραφώ, εξακολουθεί. Ναι. Δηλαδή συνεχίζω να είμαι σταθερά. Σίγουρα. Στο σπίτι μου, γιατί για μένα όλο αυτό είναι το σπίτι μου, γιατί μπήκα όταν ήμουν 18 χρονών. Το Facebook μπήκε όπως στους περισσότερους από εμάς στη ζωή μου, για επαγγελματικούς λόγους. Δηλαδή τότε έγραφα τις καθημερινές σειρές και ήθελα να έχω μια συνεχή επαφή. Σιγά σιγά όμως άρχισα να γνωρίζω ανθρώπους, δηλαδή να γνωρίζω και περισσότερο
να ενδιαφέρομαι για περισσότερα πράγματα, να διαβάζω, μου άνοιξε τους ορίζοντες και κυρίως, ξέρετε κάτι, με έκανε να ακούω καλύτερα το πώς εκφράζονται και το πώς μιλάνε οι νέοι. Yeah. Δεν νομίζω ότι θα ξεκινούσα αυτό το ταξίδι στα αστυνομικά μυθιστορήματα αν δεν ήξεραν μη τι άλλο η ηρωίδα μου είναι 30 χρονών, μια νεαρή δημοσιογράφος 30 χρονών, ούτε μία σχέση. Το μόνο κοινό της είναι ότι εγώ στα 30 μου μπορεί να έμοιαζα με την ηρωίδα. Άρα ήταν ένα όχημα για μένα ο ήχος και το πώς μιλάνε και οι εκφράσεις για να μην μείνω στην εποχή μου. Γιατί τα χρόνια περνάνε. Και όσο και να θέλεις να έχεις επαφή με τον παλμό της επικαιρότητας, γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Εσείς τους καταλαβαίνετε, τους νέους, μιλώντας πάντα λέω μέσα από αυτή τη γραμμή, μέσα από το Facebook, του σήμερα. Ναι. Τα αυτά που ζητάνε, τις ανησυχίες που έχουν, το θυμό που μπορεί να έχουν. Απολύτως. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ ανήκω στη γενιά που δεν λέει «Αχ, τι ωραία που ήμασταν όταν ήμασταν μικροί και παίζαμε στις αλάνες και κολοκυθιά τούμπανα και όλα αυτά». Μια νοσταλγιολογία η οποία δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Πιστεύω ότι κάθε γενιά έχει τη γοητεία της, κάθε γενιά δικαιούται τα λάθη της. Τώρα είναι η σειρά αυτής της γενιάς. Αντί λοιπόν να μας τα ρίχνουν όλα σε εμάς, όχι ότι δεν φταίμε, καλύτερα να στρωθούν κι αυτοί και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον σε πάρα πολύ αντίξωες συνθήκες. Γιατί όταν εγώ ξεκίνησα, υπήρχαν δουλειές, υπήρχαν έρωτες, υπήρχαν ξενύχτια, υπήρχαν τα πάντα. Τώρα δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα από όλα αυτά. Τα όνειρα όμως υπάρχουν πάντα. Και νομίζω ότι κανείς φυσικά, δεν πρέπει όπως να τα θεωρείτε. Φυσικά, όπως και ο έρωτας. Αυτά υπάρχουν πάντα. Αλλά ξέρετε, αυτά είναι τα προνόμια της ηλικίας. Και λέω την ηλικία γιατί και εγώ όπως όλες οι γυναίκες. Εγώ τη φρίκη της ηλικίας την έφαγα στα 40 μου, αν μπορείτε να φανταστείτε. Ήμουνα πάρα πολύ νέα. Ακόμα. Γιατί στα 40? Δεν ξέρω γιατί στα 40, γιατί είμαι ανάποδος άνθρωπος. Χάθηκε να το πάθω στα 50. Όχι, το έπαθα στα 40. Διάβαζα και όλες αυτές τις μπαρούφες που ακούμε γύρω πλέον. Εγώ αγαπώ τις ρητίδες μου. Και έλεγα εγώ, βρε παιδιά, γιατί δεν αγαπώ τις ρητίδες μου. Ένα περίεργο πράγμα. Ούτε αυτές δείχνουν να με αγαπούν, ούτε εγώ. Σιγά σιγά λοιπόν φεύγεις από αυτή την. Μελαγχολία, αν θέλεις, των χρόνων που περνάνε και μπαίνει στο ότι δεν λες που φτάσαμε μέχρι εδώ και χτυπάς και ξύλο. Και λέει, πάλι καλά. Βλέπεις τον εαυτό σου, λες για την ηλικία σου μια χαρά είσαι. Και προχωράς έτσι. Δεν είναι ότι δεν πονάει η ηλικία που περνάει. Λένε ψέματα όλες αυτές. Πώς χαίρομαι και πώς έχω συμφιλειωθεί. Δεν έχει να κάνει όμως με το πώς πραγματικά προχωράμε μέσα στα χρόνια. Δηλαδή, μεγαλώνουμε. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Δεν μεγαλώνουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Όχι. Κάποιοι είναι λίγο πιο τυχεροί, κάποιοι είναι λίγο πιο χαρούμενοι ίσως στη ζωή τους και έτσι ο χρόνος περνάει λίγο πιο ήσυχα από πάνω τους. Δεν πιστεύω ότι δεν μας επηρεάζει αυτό πάντως. Ξέρετε τι πιστεύω, ότι η γυναίκα την ηλικία τη διαχειρίζεται εδώ. Δηλαδή δεν είναι εκείνο. Είναι ότι πρέπει να αλλάξει μια ολόκληρη λογική, μια ολόκληρη φιλοσοφία και να πεις ότι δεν θα τις αγαπήσω τις ρητίδες. Σαφώς και τώρα, αν με ρωτάτε, θα ήθελα να ήμουν πάρα πολύ νέα. Και βλέπω και τις τούλινες στις φούστες και μου τρέχουν τα σάλια, γιατί μου αρέσουν πολύ και τα τυρκουάζ νυχάκια. Μ' αρέσουν. Και λέω, αν ήμουν πολύ νέα, θα την νόμουν έτσι. Αλλά δεν είμαι, οπότε βγάλε το σκασμό. Τώρα, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή εσείς όλα αυτά τα χρόνια έχετε πάρα πολλές φορές τρολάρει τις ξανθιές. Ξανθιές είμαστε και οι δύο. Ναι, βέβαια, ναι, τελείως ναι. Διαφορετικές σαν χαρακτήρα, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Εσείς πώς παίζετε αυτό το παιχνίδι, όταν πρώτα απ' όλα εσείς είσαστε κατάξανθοι, εγώ τουλάχιστον όσα χρόνια και όλοι όσοι σας ξέρουμε, ξανθιά κατάξανθοι σας θυμόμαστε. Δεν μένω εγώ γεννή στα ξανθιά που λέμε. Μένω και στα χρώματα. Ναι. Μα το είδα και τη φωτογραφία ως παιδάκι. Ναι. Μα βλέπω το δέρμα, τα μάτια. Εννοείται. Τι δεν έχετε από τις ξανθιές που πειράζετε? Δεν ξέρω, γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχουν ξανθιές στις οποίες τους λείπει κάτι ή ξανθιές που το έχουν περισσευούμενο. Δηλαδή πιστεύω, πέρα από την πλάκα που κάνω, γιατί είναι καθαρά μια διαδικασία αυτοσαρκασμού όλη αυτή, πιστεύω ότι δεν υπάρχει αυτό το στερεότυπο ξανθιά ίσον ηλίθια. Ξανθιά ενδεχομένως ίσον ηλίθια στο ίδιο επίπεδο που είναι και η μελαχρινή και η άλλη προς το ακαζού και όλα τα αποχρώσεις των μαλλιών. Άρα δεν το πιστεύω. Απλά είναι όπως ανέχατα με τους πόντιους και όλα αυτά. Τα θεωρώ εγώ και πολύ ξεπερασμένα πια. Τώρα πια λέει, δεν παίζω με το ξανθό. Έπαιζα πολύ νεότερη. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε λίγο για τις σπουδές που κάνατε πρόσφατα, που δεν ξέρω αν είχε να κάνει με το ότι θέλατε να μπείτε σε αστυνομικό, γιατί γράψατε και δύο βιβλία, ναι, το ένα πίσω από το άλλο. Ή ίσως μέσα από αυτές τις σπουδές σας πήγε προς το αστυνομική γραφή. Όχι, πάντα αγαπούσα. Όταν ήμουν μικρή διάβαζα Αγκάθα Κρίστη, διάβαζα συνέχεια. Εγώ διάβαζα, αλλά δεν κατάφερα να γράψω. Πάντα ήθελα να γράψω. Πάντα έλεγα τι κρίμα.
Αυτή τη ζωή θα ήθελα να κάνω, να γίνω μια συγγραφέας, για άλλους λόγους στο μυαλό μου εμένα, αλλά εγώ και αυτό δεν συναντηθήκαμε ποτέ στη ζωή μας. Δηλαδή, ούτε κάπου που να πεις ότι να, μήπως και. Ποτέ. Πάντως και σενάρια που γράφαμε μαζί με τον Γιώργο Κυρίτση για τόσα χρόνια είχαν πάρα πολύ έντονο το αστυνομικό στοιχείο. Πάντα μου άρεσε, δεν έχει να κάνει οι σπουδές πάνω σε αυτό. Οι σπουδές απλά με ενδιαφέρει η εγκληματολογία και πάλι τώρα χρωστάω και κάτι. Γιατί γράφοντας δύο βιβλία που δόξα τω Θεώ πήγαν και πάρα πολύ καλά, τα έχω φορτώσει λίγο στον κόκορα. Συγγνώμη, Άνω Τελεία, για να μην τα ξεχάσουμε, ότι μιλάμε για τον φόνο 5 αστέρων. Αυτό είναι του 15, γράφτηκε πριν δύο χρόνια. Και αυτό είναι το τελευταίο, ναι. Το οποίο και τα δύο φυσικά έχουν πάει πάρα πολύ δυνατά, έχουν σκίσει. Το τελευταίο, το μυστικό της Μπλε Πολυκατοικίας, νομίζω ότι σε οποιοδήποτε μεγάλο βιβλιοπωλείο μπείτε ή στα μεγάλα καταστήματα, τύπου public, πώς έλεγα πριν, θα το καταλάβετε, θα το δείτε, γιατί εγώ τα βλέπω εκεί που τα βγάζουν ντάνες και εξαφανίζονται. Αυτό είναι πολύ καλά. Το βιβλίο, ακριβώς επειδή μιλούσαμε και για τους νέους ανθρώπους, συμβαίνει το εξής. Έχει μια πάρα πολύ γερή αστυνομική δομή με πολλές ανατροπές. Αυτό που λες, πω, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Όμως, αυτό που έχει περισσότερο είναι ότι η Ροίδα είναι μια κοπέλα, όπως είπα, 30 χρονών δημοσιογράφος, που είναι η γενιά των 300 πια ευρώ. Εγώ για να γράψω για αυτή τη γενιά, για να την καταλάβω αυτή τη γενιά, γιατί μην νομίζεις και ο γιος μου 25 χρονών είναι, δεν είναι. Πρέπει να ακούσω. Σε αυτό λοιπόν το Facebook, αλλά και ως μάνα, με τους φίλους του γιού μου και τις φίλες του γιού μου, μπορώ να αφουγκράζομαι πώς μιλάει και πώς εκφέρεται και πώς νιώθει κυρίως μέσα της νέα γενιά. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι άλλο? Βεβαίως. Επειδή εσείς όλοι γνωρίζουμε ότι είσαστε μια ευφυής γυναίκα, διανοούμενη, με μια έτσι πολύ συγκεκριμένη ζωή, με τη γραφή σας που όλοι γνωρίζουμε. Θέλω να μου πείτε ειλικρινά, σήμερα που ήρθατε εδώ, είχατε κανένα σφίξιμο στην καρδιά? Ότι δηλαδή τώρα εγώ θα πάω. Πολύ ωραία. Πού πάω? Πάω σε μια μεσημεριανή εκπομπή, ναι, που την παρουσιάζει μια γυναίκα που τη γνωρίζω γιατί είναι σε αυτό το χώρο πάρα πολλά χρόνια. Αλλά που εν πάση περιπτώσει υπάρχει όμως και ανεπαίσθητα αυτή η εικόνα ότι μέχρι πού μπορούμε να πάμε και να εκτεθούμε λίγο παραπάνω. Θέλετε να είμαι απόλυτα ειλικρινή? Φυσικά. Και επειδή το ξέρω ότι θα είσαι ειλικρινή. Θα είμαι, ναι. Έχω πάρει ήδη την πρώτη ανάσα. Όχι, δεν όχι, είναι τίποτα. Δεν έχει σημασία. Το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές αυτά τα χρόνια να συναντηθούμε τηλεοπτικά και δεν έτυχε να γίνει. Ομολογώ ότι δεν έχω πια σχέση. Μόλις έφυγα από τη τηλεόραση, έκοψα λίγο τις παρτίδες μου με το χώρο. Αλλά όταν είδα ότι πέρσι έγινε αυτός ο... Αισθάνθηκα δηλαδή ότι κορυφώθηκε μια αρνητική ενέργεια με εσάς. Δεν πιστεύω πολύ στις αρνητικές ενέργειες. Δηλαδή σαν να έλα να τελειώνουμε, έλα να αυτόνουμε. Αυτό επειδή με πολύ διαφορετικό τρόπο και πολύ περισσότερα χρόνια από εσάς το νιώθω κι εγώ, που είναι οι άνθρωποι που καταφέρνουν και είναι στην επιφάνεια, είναι στην κάποια επικαιρότητα, ακόμη ίσως αφορούν κάποιους ανθρώπους. Και αυτή η λύσα για αποδόμηση... Ναι, έπιασε ένα ανάποδο. Ξαφνικά είπα, θέλω να πάει καλά αυτή η γυναίκα. Ούτε φίλη μου είναι, ούτε έχουμε πει ποτέ. Όμως θέλω να πάει καλά. Το πολεμάει έντιμα. Με απίστευτες σαχλαμάρες τηλεοπτικές, οποίες εγώ μπορεί να μην δω. Θα σας το πω και αυτό λοιπόν. Αλλά και με πάρα πολύ καλές στιγμές. Και τι να κάνουμε. Εντάξει, έφτασε εκεί που έφτασε και δεν έφτασε τυχαία. Θέλω να μείνετε κι άλλο εκεί που είστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάνω τα λόγια μου και εγώ. Αλλά είναι η αλήθεια. Θέλω να μείνετε εκεί που είστε. Και γίνεται. Κι εγώ είμαι από τα 18 μου, είμαι 40 χρόνια. Στο γραπτό λόγο, όχι στην τηλεόραση, σε μία πρώτη γραμμή. Κάποτε μπορεί να σταματήσω, κάποτε, αλλά έχετε πολλά χρόνια ακόμη εσείς. Αισθανθήκατε ποτέ την αμφισβήτηση? Πάρα πολύ. Και γιατί βεβαίως ήσασταν και είστε μια πολύ όμορφη γυναίκα και πολύ λαμπερή, αλλά και γιατί ξεκινήσατε με κάποια εφόδια παραπάνω από άλλους ίσως. Βέβαια. Δεν ξέρω, μια αναρχική αστή είμαι, φαντάζομαι εγώ, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, από τη μία μεριά έχω όλα τα χαρακτηριστικά του ατόμου που γεννήθηκε, μεγάλωσε σε ένα βόρειο προάστιο και όλα αυτά τα σχετικά. Και από την άλλη μεριά όμως δεν μπορώ. Δηλαδή, αν με βάλεις στη λογική που έχουν οι συμμαθήτριές μου, που είναι λίγο μπιρίμπα, λίγο να συνδυάσουμε τη μαύρη τσάντα με την κόκκινη, τη γόβα, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Αυτό όλο αναδίδει μια απόγνωση και μια απελπισία. Εγώ θέλω να είμαι άβαυτη. Έχουμε στο σπίτι μας 8 ζώα, 4 σκυλιά, 4 γάτες. Να πηγαίνουμε μακρινές βόλτες, να πηγαίνουμε τις γυναικοπαρέα, ναι, με τις φίλες. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά έχετε βρει και τον σύντροφό σας, σύντροφο ζωής. Υπάρχουν και άλλες γυναίκες οι οποίες τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά μέχρι
το σημείο που βρίσκονται στη ζωή τους, αλλά σε αυτό το κομμάτι δεν τα έχουν καταφέρει καλά. Δεν είναι το ίδιο να είσαι μόνος, εγώ πιστεύω. Γιατί ναι, μόνος στα 25 υπέροχα. Αλλά από κάποια στιγμή και μετά, που αλλάζει και η ζωή, μεγαλώνουμε, οριμάζουμε, θέλουμε και εμείς άλλα πράγματα. Μόνος να τα κάνεις, μόνο με φίλες. Καταρχάς όλα γίνονται και μόνο με φίλες γίνονται. Και οι γυναίκες που είναι μόνες δεν μην το βάζουν κάτω. Συμφωνώ. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Και οι γυναίκες στην ηλικία μου, όταν είναι καλοί άνθρωποι, αγαπιούνται. Όταν οι άνθρωποι αγαπιούνται, έχουν φίλους και τους πάνε μέχρι το τέλος της ζωής. Ρομαντική, ξερομαντική, αυτό πιστεύω. Τώρα, ο Γιώργος και εγώ. Ο Γιώργος και εγώ πάντα γελάμε και λέμε, αν μας ρωτήσουν ποιο είναι το μυστικό και τα αυτά. Ποιο είναι? Μα να μην έχουμε μία ιδέα. Μα μία ιδέα δεν έχουμε. Λέμε, Παναγιά, μην μας το ρωτήσουν ποτέ αυτό. Δεν ξέρουμε. Ούτε αλληλοκατανόηση έχουμε. Αυτά τα κλισέ. Ούτε μία φοβερή συντρεφικότητα. Ούτε μία, δεν ξέρω τι άλλο λένε, αλληλοσεβασμό. Και τσακωνόμαστε και σκοτωνόμαστε και τα βρίσκουμε και φωνάζουμε και δεν μιλιόμαστε. Γελιότητες. Πότε ήταν γελιότητες, η καλύτερη και πιο στρωτή σχέση? Την πρώτη δεκαετία ή τη δεύτερη? Τώρα πάμε για την τρίτη. Δεν ξέρω. Πότε λοιπόν είναι πιο εύκολη, στα πρώτα χρόνια? Όχι, όχι. Ή μετά? Ποτέ δεν είναι εύκολη. Ποτέ. Άμα είναι εύκολη, έχεις πεθάνει. Και εσύ και ο σύντροφός. Όταν πεις καθαρή τη βγάζω τη δουλειά, έχεις πεθάνει σαν ζευγάρι, είσαι νεκρός. Όσο είσαι ζωντανός, τραβάς τα ζόρια σου. Και άμα έχεις και λίγο μυαλό, τα απολαμβάνεις κιόλας. Λες, για να ζοριζόμαστε ακόμη και να καυγαδίζουμε, σημαίνει ότι είμαστε σε έναν καλό δρόμο. Άποψή μου. Μας. Ξαναγυρίζω στο θέμα της κατάθλιψης που πιάσαμε πριν. Γιατί σήμερα νομίζω ότι αρκετές γυναίκες και σε διάφορες ηλικιακές φάσεις ζωής, όχι στην ίδια. Εγώ δεν θεωρώ ότι από κάποια ηλικία και μετά μπορεί να σου χτυπήσει την πόρτα η κατάθλιψη. Δεν το πιστεύω. Όλο και πιο πολύ λοιπόν είναι θέμα συζήτησης αυτό. Δηλαδή οι γυναίκες συζητάμε μεταξύ μας και λέμε, τότε που πέρασα αυτό νομίζω ότι ήταν κατάθλιψη. Το νομίζω, το λέμε αν δεν έχουμε φτάσει μέχρι την πόρτα ενός γιατρού για να μας το επιβεβαιώσει. Αλλά πια είναι τόσο συχνές οι περιπτώσεις που συναντάμε γύρω μας που έχουμε γίνει πια γιατροί. Μπορώ να μιλήσω σε κάποια κάμερα? Βεβαίως. Στην τρία. Επειδή αυτό είναι ένα θέμα το οποίο με καίει και με τσουρουφλίζει, θέλω να πω το εξής και να το ακούσουμε όσο μπορούμε περισσότεροι. Και ήταν ένας από τους λόγους που ήρθα σήμερα σε αυτήν την εκπομπή, να το ευμυστηρευτώ και αυτό. Εμένα πέθανε ο πατέρας μου όταν ήμουν 10 χρονών και από τότε άρχισαν τα σπέρματα, οι σπόροι της κατάθλιψης που εκδηλώθηκε γύρω στα 30 μου. Ταυτόχρονα έκανα τη ζωή μου, αλλά η κατάθλιψη υπήρχε πάντα. Έκανα πάρα πολλά χρόνια να την αντιμετωπίσω. Έζησα 30 χρόνια σχεδόν στο σκοτάδι αυτής της κατάθλιψης. Έζησα 30 χρόνια και το λέω για όλους εσάς που είστε τώρα σπίτι και μας ακούτε ενδεχομένως. Έζησα όλα αυτά τα χρόνια πιστεύοντας ότι αυτό που λένε δεν υπάρχει, δεν μπορώ, υπάρχει, δεν θέλω. Όχι. Υπάρχει, δεν μπορώ. Ο άνθρωπος που έχει κατάθλιψη είναι πολύ βαθιά τα σκοτάδια του. Ο άνθρωπος που έχει κατάθλιψη δεν πηγαίνει από εδώ μέχρι το μπάνιο. Δεν μπορεί, όχι, δεν θέλει. Σας παρακαλώ πολύ, όσοι έχετε και το κρύβετε, δεν είστε οι μόνοι. Δεν είστε μόνοι και δεν είστε οι μόνοι. Είμαστε πολλοί, είμαστε δίπλα. Παίρνω πάρα πολλά μηνύματα τώρα που κι εγώ αυτό το μυστικό μου, γιατί ήταν μυστικό λες και είχα ένα στίγμα, ντρεπόμουν γι' αυτό. Το έβγαλα και μίλησα προς τα έξω. Και θέλω να ξέρετε ότι το να πάμε σε έναν ψυχίατρο και να βοηθήσουμε, να ζητήσουμε τη βοήθειά του, ενδεχομένως και με μια φαρμακευτική αγωγή, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο με βοήθησε, πόσο μου άλλαξε τη ζωή. Και ένα θα πω κλείνοντας γι' αυτό, ότι ξυπνούσα το πρωί σήμερα και αφηρημένη πως ήμουν στο μπάνιο έλεγα 7 τραγούδια θα σου πω και λέω Έλενα εσύ τραγουδάς μόνη σου. Είχα να το ζήσω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ζητήστε βοήθεια και να θυμάστε ότι είμαστε πάρα πολλοί σε αυτή τη σκοτεινή παρέα και όλοι μαζί προσπαθούμε να βγούμε προς τα έξω. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Πιστεύετε, καταρχήν, γιατί το κάνετε σήμερα αυτό? Μπράβο σας που το κάνετε, γιατί θέλει δύναμη. Το κάνετε τηλεοπτικά, ζωντανά, δεν το έχουμε συνεννοηθεί, έγινε έτσι όπως έγινε. Γιατί το κάνετε? Γιατί δεν θέλω πια οι άνθρωποι να νιώθουν μοναξιά για λάθος λόγους. Δεν το αντέχω αυτό. Είμαστε γεμάτοι μοναχικούς ανθρώπους. Γεμάτοι ενοχικούς ανθρώπους. Ανθρώπους που, ξέρετε τι κάνει η κατάσταση, μας κάνει να νιώθουμε κατώτεροι. Λιγότεροι από τους άλλους, ελαττωματικοί, αδύναμοι, άχρηστοι, για πέταμα. Αυτά μας κάνει η κατάθλιψη και αυτό ήθελα βασικά, πέρα από τη χαρά να βρεθούμε μαζί, να επικοινωνήσω σήμερα.
Δηλαδή πιστεύετε ότι μπορεί να διορθωθεί ή να προχωρήσει, να βγει κανείς σιγά σιγά από την κατάθλιψη σαν πρώτο βήμα, πρέπει να μιλήσει γι' αυτό? Πρέπει όχι να δημόσια, μιλήσει. Καταρχάς να μιλήσει στον άνθρωπό του, στις φίλες του, δεν ξέρω, οπουδήποτε. Όχι. Αυτό ναι, μπορεί να μιλήσει και στον άνθρωπο και στις φίλες. Πρέπει να μιλήσει με τους ειδικούς, πρέπει να καταλάβεις ότι είμαστε πολλοί, πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή μιλάμε ότι τα ποσοστά είναι τρελά πια. Ναι, αλλά το καταλαβαίνει αυτός που έχει κατάθλιψη, αν κάποιος άλλος δεν του πει ότι μήπως να το συζητήσεις και με κάποιον ειδικό. Εξαρτάται, κάποιοι χρειάζονται βοήθεια. Τώρα πια όμως νομίζω ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι το κάνουν. Στην αρχή λες δεν έχω κέφι. Έτσι ξεκινάει μια κατάθλιψη. Σήμερα δεν έχω κέφι να βγω, βρε παιδί μου. Εμένα ξεκίνησε όταν ήμουν παντρεμένη με τον Κώστα τον Αρζόγλου. Μου έλεγε θα πάμε. Αχ, βαριέμαι. Βαριέμαι μία, βαριέμαι δύο, βαριέμαι τρία. Θυμάμαι πριν χρόνια, κυρία Μενεγάκη, είχε κάνει ο Πέτρος ο Μπούτος, ήμουν τότε στο Μέγκα, ένα πάρτι. Πάρα πολύ ωραία ήταν όλα και πάω. Και παθαίνω ένα πανικό. Να μην μου μιλήσει κανένας. Κρίση πανικού. Από πού να φύγω. Τι να κάνω. Και μάλιστα βρήκα τον Χριστόφορο τον Παπακαλιάτη και τη Φρόσο τη Ράλη. Να με πάνε σπίτι μου να κρυφτώ και με το που μπήκα. Σαν έμβριο. Κάτω από την κουβέρτα. Αυτά τα πράγματα όμως δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή γιατί να. Εγώ πάντα και τώρα είμαι καταθλιπτική. Δεν είμαι καλά τώρα. Όχι. Αύριο μπορεί να με χτυπήσει. Εγώ καλά σας βλέπω. Ναι. Γιατρός δεν είμαι. Ναι, και εγώ τώρα καλά αλλά με βλέπω. Πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που νιώθει έτσι σίγουρα δεν βγαίνει να δώσει δημοσίως μια συνέντευξη. Ξέρετε τι ξέρω τώρα. Ξέρω τώρα το εξής απλό, ότι όταν ξανανιώσω την υποτροπή, έχω ανθρώπους να με βοηθήσουν. Και πρώτα απ' όλα τον γιατρό μου. Και δεύτερον την Έλενα. Η Έλενα σιγά σιγά σε αυτή τη διαδικασία συμφιλιώθηκε με την Έλενα Ακρίτα. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε και περπατάνε μαζί τώρα. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, να πω και σε κάτι άλλο. Αυτά τα δύο βιβλία. Δεν σας ψυχοπλάκωσα. Καθόλου. Μην νομίζετε ότι κανένας μας δεν έχει δει από κοντά την κατάθλιψη. Απλά σε άλλον έχει διαρκέσει πολύ, σε άλλον πήγε πιο λίγο. Εξαρτάται από τι προέκυψε και σε τι φάση ζωής είναι. Ναι. Αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο όλοι το έχουμε αντικρίσει. Θέλω να γυρίσω λίγο στα δύο βιβλία, τα οποία και θα σας ανεβάσω στον λογαριασμό μου, τον προσωπικό στο Instagram, γιατί θέλω να δώσουμε 10 βιβλία από τον κάθε τίτλο δώρο. Είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα, μπορείτε να τις βρείτε παντού. Τον Φόνο 5 Αστέρων και το Μυστικό της Μπλε Πολυκατοικίας. Μιλάγαμε το πρωί με τον Θοδωρή και μου έλεγε ότι θα ήθελα να ξέρω αν θα την ενδιέφερε να γίνει το βιβλίο, τα βιβλία της ταινία. Ή αν θα προτιμούσε να τα δει σε σειρά στην τηλεόραση. Και βέβαια αυτό είναι το πρώτο που σκέφτεται κανείς, γιατί έχετε κάνει τηλεόραση πολύ και πολύ επιτυχημένα. Ξέρετε πώς με λέει ο Θοδωρής? Πώς? Μπεσελερατζού. Μπεσελερατζού. Ναι. Λοιπόν, όχι, για τηλεόραση δεν θα το βλέπα, αν και έχω κάνει αμυγός αστυνομικό. Αλλά δεν θα το βλέπα γιατί δεν το βλέπω με συνέχεια. Δεν σας κρύβω ότι έχω αρκετές κρούσεις τώρα για κινηματογραφικό. Και γιατί όχι, θα ήθελα πάρα πολύ, αν είναι μια δουλειά καλή, να γίνει. Τα αγαπάω, μωρέ, τα αγαπάω πολύ τα βιβλία μου. Πάρα πολύ τα αγαπάω. Τώρα γράφετε κάτι? Είναι σαν παιδάκια μου, μετά φεύγουνε, τελειώνει. Και λέω, τώρα αυτή που να είναι, η Ρεγκίνα που να είναι, μωρέ, πού είναι το σκυλάκι της η Λουλούκο. Αηδίες, χαζομάρες, εφηβικά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι αυτή η έφηβη κρατάει την Έλενα τη σημερινή σε μια εγρήγορση. Είστε μια υπέροχη παρέα και στεναχωριέμαι που θα μου φύγετε και αισθάνομαι σαν να σας αποχαιρετώ εγώ ενώ σας θέλω παραπάνω. Και γι' αυτό εγώ θα σας περιμένω όποτε σας κάνει κέφι, όποτε, αλλά εγώ να το πω από το Γενάρη και μετά, όποτε και σε 2 χρόνια, εντάξει μην κάνουμε τόσο μακρινά σχέδια, θέλω 1 ώρα οι δυο μας. Βεβαίως. Θα το κάνουμε. Θα χαρώ πάρα πολύ. Θα το κάνουμε. Και σας ευχαριστώ σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Για μένα το ότι ήρθατε είναι μια υπέρβαση. Ήσασταν αλλά το εκτιμώ φιλόξενη. Και θα το έχω πάντα στο ευχαριστώ μυαλό μου. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαρία. Και στην καρδιά μου. Να είστε καλά. Διαφημίσεις.